πώς είναι, έχεις ας πούμε δύο εικόνες του μπαμπά σου που τις έχεις πάντα στο μυαλό σου, που είναι πολύ χαρακτηριστικές του τι άνθρωπος είναι, σε σχέση με σένα. Έχουμε ωραίες στιγμές όταν παίζουμε ρακέτα στη Σαρονίδα τα καλοκαίρια. Αυτό είναι μαγικό, έτσι είναι μια δική μας στιγμή. Είναι ανταγωνιστικός. Πάρα πολύ. Και στη ρακέτα. Και στη ρακέτα. πολύ δυνατός. Άμα είσαι, είσαι. Άμα είσαι, είσαι. Δεν φεύγει αυτό. Πολλές στιγμές. Δεν θέλω να πω κάτι και να ξεχωρίσω κάτι. Είναι άπειρες στιγμές από τη στιγμή που πηγαίνουμε στο γήπεδο μαζί, που με θέλει πάντα και δίπλα του γιαγούρι. Γι' αυτό και κερδίζει ο Παναθηναϊκός, έτσι μου λέει. Τώρα δεν ξέρω. Τι σε συγκινεί από τον παπά σου. Δηλαδή, ποια είναι η εικόνα, η στιγμή, η ιστορία που δεν μπορείς να συγκρατήσεις τη συγκίνησή σου. Είναι πολλά. Νομίζω ότι είναι οι στιγμές όταν έρχεται ο κόσμος, οι νέοι, τα μικρά παιδιά και τον θαυμάζουν και του λένε λόγια αγάπης και θαυμασμού. Εκεί για μένα είναι μαγικό. Να, πριν μια εβδομάδα ήμασταν στο αυτοκίνητο και ήταν ένας οδηγός ταξί στα αριστερά του και λέει «Μίμη, σε είδα και θα πάει καλά η μέρα μου σήμερα». Τι λες τώρα, και τι ήταν ωραία. Ήταν πολύ όμορφο. Εντάξει, δεν έχετε αλλάξει και πολύ. Όχι. Όχι. Δεν τον προσέχουμε γι' αυτό. Ο κόσμος τώρα μας λέει, η συντάκτριά μας, ότι ο κόσμος στέλνει μηνύματα και λέει «Βλέπουμε το στρατηγό και κλαίμε». Ναι. Αυτό. Βλέπετε τώρα. Η αγάπη του κόσμου μπορεί να είναι και βάρος μερικές φορές. Με την έννοια ότι έχει ψηλές προσδοκίες, περιμένει από σένα πράγματα που μπορεί να είναι ανέφικτα μερικές φορές. Κοιτάξτε, έκανα. Είναι ωραία, είναι γλυκιά, αλλά. Γλυκιά, αλλά θέλω να πω ότι έκανα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να είμαι εδώ, δεν θέλω να με εγωιστώ. Δεν πειράζει. Δεν μπορεί να τα κάνει κανείς. Ναι. Πραγματικά σας λέω. Ναι. Πραγματικά λέω. Γιατί εγώ την έπαιρνα την μπάλα, να φανταστείτε, ένα παράδειγμα σας φέρνω. Την έπαιρνα τον Οικονομόπουλο την μπάλα, από το δικό μας. Τον goalkeeper. Α, ναι. Ναι, την έπαιρνα και πήγαινα και είχα και δύο και έναν από πίσω να με κυνηγάει, σαν τρελός. Φανταστείτε, και έκανα 100 100 τέτοια. Ναι. 50 100 στάρια, ναι, συνέχεια. Ναι. Και έκανα και assist 20-30 στο παιχνίδι. Τώρα κάνουν μία και λένε πω, πω. Κουράστηκα. Μα λένε ξένοι προπονητές πόσο τυχεροί είμαστε που είστε Έλληνας και παίζετε στην Ελλάδα. Και το λέγανε ξένοι κορυφαίοι προπονητές.